Μπράβο, τώρα ένα ερώτημα εγώ για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν, ο διάλογος είναι κάτι υπαρκτό, είναι κάτι που συμβαίνει, ή υπάρχει ένα στίχος πλέον και μιλάμε μέσω των Ευρωπαίων δανειστών με τον ΔΝΤ? Συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και στα τεχνικά κλιμάκια και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών. Φυσικά και υπάρχει διάλογος. Υπάρχει διάλογος, ή για να το πω λαϊκά, τα έχουν στυλώσει αυτοί, τα έχουμε στυλώσει και εμείς. Και μέσω, γίνεται ένας διάλογος μέσω των Ευρωπαίων, εφόσον βάλουν νερό στο κρασί τους πλέον οι Τούρκοι. Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε διαφορές και η προσπάθεια αυτή τελεσφορεί. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη στο δυνατόν συντομότερο. Η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσω τρίτων ή απευθείας, κοιτώντας ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο? Μιλάμε μέσα στα τεχνικά κλιμάκια, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Φυσικά υπάρχει διάλογος μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, των άλλων υπουργών που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση και των στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προφανώς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα καταρχάς και στους δύο συνομιλητές. Ονομάζομαι Παγκούτσος Θανάσης. Είμαι πρωτοετής από το Διεθνών και Περιφερειακών του Παντιού Πανεπιστημίου. Κατάγομαι από την Πτολεμαϊδα, μια πόλη που έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για την ενέργεια, που έχει προσφέρει πολλά στο να έχει και το τελευταίο χωριό της χώρας ρεύμα. Διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα σχετικά με την πώληση της ΔΕΗ, σχετικά με την επαναφορά του σχεδίου της μικρής ΔΕΗ, και ως γνωστόν το μέλλον της περιοχής μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μοίρα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης και τη βιωσιμότητά της? Κύριε Χατζηδάκη, πώς θα αντιμετωπίσετε το μεγάλο αυτό ζήτημα σε μια ενδεχόμενη κυβέρνησή σας στις επόμενες εκλογές? Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ΔΕΗ ξέρετε ότι αποτελεί μία από τις, ένα από τα κεντρικά πεδία ή ένα από τα κεντρικά θέματα της τρέχουσας διαπραγμάτευσης. Ο στόχος που έχουμε είναι να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Αυτός και ακριβώς πάνω σε αυτήν την λογική και πάνω σε αυτή την κεντρική θέση διαπραγματευόμαστε με τους θεσμούς. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξει μια συμφωνία επ' αυτού του ζητήματος. Ούτως ή άλλως οι περισσότερες εκ των διαφορών έχουν γεφυρωθεί. Ωστόσο, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στη μέση της διαπραγμάτευσης με ένα από τα κεντρικά ζητήματα να είναι η ΔΕΗ, σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ πάντως να σας πω είναι ότι η βούληση της κυβέρνησης, σε αντίθεση με τη βούληση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Χατζηδάκη. Να πω μόνο, πριν απαντήσετε, κύριε Χατζηδάκη, ότι έχουμε δραματικές εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ολλανδίας. Υπάρχουν. Ένα πράγμα απίστευτο, δεν έχω χρόνο να το εξηγήσω, στον ΑΔΜΙΕ που είναι οι κολόνες της μεταφοράς και όπου εμείς είχαμε σκοπό την ιδιωτικοποίησή του. Τελικά, ενώ η ΔΕΗ έχει θέμα βιωσιμότητας, μεταβίασα να χρηματοδοτεί το χρέος της, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει μόνο το 24% του ΑΔΜΙΕ, εισπράττοντας η ΔΕΗ, γιατί αυτά δεν πάνε στους δανειστές, δεν πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν πάνε στην Τρόικα. Η ΔΕΗ πήρε τελικά πολύ λιγότερα λεφτά από όσα θα έπαιρνε με το δικό μας σχέδιο, με αποτέλεσμα στο τέλος να επιταθεί το πρόβλημα της ΔΕΗ. Άρα η Νέα Δημοκρατία λέει απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, λέει στήριξη της ΔΕΗ που κινδυνεύει να καταρρεύσει αυτή την ώρα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης, και λέει να προχωρήσει και η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ κανονικά, όπως έγινε και στην Πορτογαλία, προκειμένου να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα και περισσότερα κεφάλαια για την ίδια τη ΔΕΗ. Αυτά λέει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση το τι θα πει, ποιος ξέρει. Κύριε Χαριτό, αν μου επιτρέπετε. Εδώ υπάρχει θεμελιώδης διαφορά. Θεμελιώδης διαφορά. Καθώς εγώ το καταλαβαίνω, ξαναλέω, είναι μια καθαρή φιλελεύθερη τοποθέτηση αυτή, ότι θα πρέπει οι υποδομές της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, οι υποδομές, προσέξτε, όχι η αγορά, θα πρέπει να απολυθούν, για τις υποδομές αυτές έχει πληρώσει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, έχουν πληρώσει οι Έλληνες πολίτες, έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης τι μας λέει? Ότι επειδή η δημόσια επιχείρηση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ρευστότητας, θα πρέπει να πουλήσουμε τις υποδομές σε τιμές οι οποίες βεβαίως έχουν επηρεαστεί από την 7ετή ύφεση στην οποία έχει φτάσει, στην οποία έχει οδηγηθεί η ελληνική οικονομία μετά από συγκεκριμένες επιλογές, έτσι ώστε να λύσουμε
βραχυπρόθεσμα το ζήτημα της ρευστότητας της ΔΕΗ και από εκεί και πέρα να κάνουμε ένα τεράστιο, μια τεράστια αξία χοντρικά δώρο στους ιδιώτες. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία επί πάρα πολλά χρόνια και την ίδια πολιτική μάλιστα συνεχίζει να ευαγγελίζεται δηλαδή, σήμερα. Οι υποδομές θα βγάλουν πόδια και θα φύγουν από τη χώρα, οι πυλώνες της ΔΕΗ. Δεν σας λέω αυτό. Προφανώς έτσι Χατζηδάκη, έκανε και η κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Χαρίζουμε επενδύσεις, δεν θέλουμε επενδύσεις και ταυτοχρόνως, ενώ υποτίθεται η κυβέρνηση μάχεται υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, συμφώνησε όπως σας είπα προηγουμένως το 95% της ΔΕΗ στην αγορά να το περιορίσει σε 4 χρόνια μέσα στο 50%. Λοιπόν, αυτή είναι η κυβέρνηση. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Πάμε στη φίλη.